Για πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Φίλη, πρώην Υπουργό και Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλφα Αθηνών. Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα και στους δύο και καλή εβδομάδα στους ακροατές. Και καλή εβδομάδα. Και περίεργη και δύσκολη εβδομάδα είναι. Λοιπόν, στην κυβέρνηση ασκείται μια κριτική από την πλευρά κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το Σκοπιανό. Δηλώνεται μη εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση και δίνεται ένα ιδιαίτερο βάρος στο ότι η κυβέρνηση στην πραγματικότητα δεν έχει μια ενιαία τοποθέτηση του θέματος με τη διαφοροποίηση του Υπουργού Άμυνας. Με αποτέλεσμα αυτό να δυνατίζει και τη διαπραγματευτική μας, ας πούμε, ισχύ. Λοιπόν. Καταρχήν υπάρχει μια άποψη της κυβέρνησης επίσημη με την οποία διαπραγματεύεται η χώρα μας με όλες τις άλλες χώρες, μέσα από τη θεσμική διπλωματία, πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών, διπλωματικό σώμα. Να. Αυτό είναι σαφές. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Υπάρχει κυβέρνηση που εκπροσωπεί τη χώρα. Και ο πρωθυπουργός βεβαίως είναι αυτός που εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε όλες αυτές τις διεθνείς σχέσεις. Mm-hmm. Να κάνω το σύμβολο διαβόλου. Εγώ θα έλεγα, παρότι διαφωνώ με τη θέση του κ. Καμένου και του ΑΝΕΛ, ότι αυτή η διαφοροποίησή του μπορεί να βοηθάει και τη διαπραγμάτευση. Διότι δείχνει ότι δεν είναι τα πράγματα εύκολα από ελληνική πλευρά. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, επιβιώσεις του παρελθόντος, αντιλήψεων του παρελθόντος κλπ. Άρα δεν κατηγορώ κανέναν και δεν κακίζω κανέναν. Πιστεύω, για να δούμε τα θετικά στοιχεία της στιγμής μας, αυτής σήμερα, ότι διαμορφώνονται σε όλο το πολιτικό σύστημα μια δυνατότητες οριζόντιας επικοινωνίας. Διάβασα χθες το άρθρο του κυρίου Βενιζέλου στο Βήμα. Το λέγαμε και τότε. Άκουσα και τη δήλωσή του την Παρασκευή με την οποία συμφωνώ. Σε σχέση με το θέμα ότι η διεθνής συμφωνία κατησχύει του συντάγματος που λέει. Ναι. Ότι από τη στιγμή που είναι κατατεθειμένη στον ΟΗΕ και στον ΟΗΕ έχει νομικά χαρακτηριστικά. Ναι. Κατησχύει του συντάγματος των Σκοπίων. Διάβασα επίσης την ανάλογη τοποθέτηση που κάνει η κυρία Μπακογιάννη με άρθρο της στην Καθημερινή. Ναι. Λέει, θέλω να πω ότι διαμορφώνονται σιγά σιγά είναι η αλήθεια και μέσα σε ένα περιβάλλον κάθε των πολιτικών αντιπαραθέσεων λόγω των γενικότερων και οικονομικών προβλημάτων και αντιπαραθέσεων για τα ζητήματα αυτά. Διαμορφώνονται όμως το θέμα, στο εθνικό αυτό ζήτημα, το μακεδονικό, ναι, δυνατότητες οριζόντιας πολιτικής επικοινωνίας. Το κουκουέ, το άκουσα από χθες, άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα. Ναι. Θετικός. Διάβαζα την ανακοίνωση του ποταμιού. Όχι μόνο του ποταμιού, που είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά συνολικά του κινήματος αλληλεγγύης, που κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι κάνει δεξιά στροφή στα εθνικά ζητήματα. Και είναι υπέρ του να συζητηθεί η ονομασία της μεικτής ονομασίας. Σύνθετη ονομασία, ναι. Δηλαδή, εάν θέλουμε, προσέξτε, είναι η στιγμή, χωρίς διαιρέσεις στο πολιτικό σύστημα, αλλά και στο λαό βεβαίως, γιατί όταν τσακώνουν τα πολιτικά κόμματα και ο λαός έχει πρόβλημα, ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι, να βρούμε μία λύση για ένα χρονίζον θέμα, για μια εκκρεμότητα που όσο συντηρείται είναι εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Διότι μια τρύπα στα βόρεια σύνορά μας αποκλείει από τη δυνατότητα να έχουμε μια αναπτυξιακή πορεία, ορμή ως χώρα και συνολικά ως Βαλκάνια προς την Ευρώπη. Σε μια περίοδο που η Ευρώπη περνάει αποσχιστικά, όπως βλέπετε, τάσεις αποσχιστικές αναπτύσσονται, υπάρχει μια κρίση, το βλέπουμε, η ακροδεξιά κλπ. Το να διαψεύσει αυτήν την κατεύθυνση η Ελλάδα και τα Βαλκάνια εν συνόλο, με μια πολιτική σταθεροποίησης και συνανάπτυξης, όχι εμείς εις βάρος των άλλων, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Εντάξει, αλλά βλέπω... Αλλιώτικα, και θέλω να τελειώσω. Αλλιώτικα, η μοίρα μας, όπως μας θέλουν οι άλλοι, θα είναι, ενώ και οι μεγάλες οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις, θα είναι να είμαστε μια χώρα με υποβαθμισμένη εργασία, μέσα στα Βαλκάνια που θα έχουμε όλα υποβαθμισμένη εργασία, φτηνό εργατικό δυναμικό, ρηπογόνες επενδύσεις και το πολύ πολύ να είμαστε όλες οι χώρες των Βαλκανίων συνοριοφύλακες για να μην έρχονται μετανάστες στην Ευρώπη. Αυτό το μέλλον θέλουμε. Όχι, δεν θέλουμε. Όλο το χώρο του Βαλκανίου. Από την άλλη πλευρά, κύριε Φίλη, θα σας πει κάποιος και καλά, η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα ευρύτερα δεν λαμβάνει υπόψη στο γεγονός ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που εκφράζεται μέσα και από τα συλλαλητήρια κτλ. Που λέει, όχι ρε παιδιά, δεν θέλω. Βεβαίως και πρέπει να φουγκραστούμε και αυτήν την άποψη για να συμφωνήσουμε, αλλά για να συνομιλήσουμε με τους ανθρώπους αυτούς, όχι τους τιμένους, τους χρυσαυγίτες που υπάρχουν εκεί. Εντάξει, είδαμε, ασφαλώς. Τον λαό που πηγαίνει και έχει φόβους ή και φοβίες. Εντάξει, ιδίως στη Μακεδονία. Έχει φοβίες και φόβους. Το ξέρουμε αυτό. Να το πούμε, δεν κινδυνεύει. Ότι θα είναι πλήρως διασφαλισμένα τα σύνορα, ότι θα εκλείπει ο αλυτωτισμός με διεθνή υποχρέωση που αναλαμβάνει η γειτονική χώρα και θα υπάρξει πια ένα μέλλον μεγαλύτερης ευημερίας για όλη την περιοχή. Δεν μπορεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης που έχει στρατηγική σημασία να είναι κλειστό και να μην μπορεί να έχει ο αγωγός των ΕΛΠΕ με τα πετρέλαια να μην μπορεί να φύγει από το λιμάνι και να πάει προς τα πάνω. Έχουμε αγωγό
Θεσσαλονίκη, Σκόπια, που δεν λειτουργεί. Απλώς το συντηρούμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό να ξανανοίξει. Ναι, ξέρετε τι σημαίνει να υπάρξει τρένο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σκόπια, Βελιγράδη και να πάει μέχρι το Μόναχο. Όπως υπάρχει αυτή η συζήτηση. Καλά, το τρένο υπάρχει, ρε παιδί μου. Όχι, 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 μπακατέλα, ναι. Όχι μπακατέλα. Σύγχρονα τρένα. Που να είναι, που να είναι η Ελλάδα. Ναι, αλλά, ναι, αλλά εδώ υπάρχει το. Κινέζικων και άλλων εμπορευμάτων. Όλο αυτό που λέτε είναι ένα περιβάλλον στο οποίο συμφωνούν οι πολλοί. Έρχεται όμως τώρα η αντιπολίτευση και σου λέει, βρε αδέρφια, ενώ θα μπορούσαμε. Εσείς με τον τρόπο που το χειριστήκατε, χωρίς να ενημερώνετε, χωρίς να πάμε να συνδιαμορφώσουμε μια γραμμή που να είναι εθνικού μετόπου και επομένως να είναι πιο ισχυρή κτλ. Υπονομεύσατε αυτή την ιστορία και τώρα χάνεται αυτή η ευκαιρία. Δύο πράγματα λοιπόν. Πρώτον, ο κύριος Μητσοτάκης λέει μετά από πολλές ταραντεύσεις και επανδρομήσεις, όχι τώρα αργότερα. Να. Σε ποια γραμμή αργότερα. Ωραία, όχι τώρα αργότερα. Σε ποια γραμμή αργότερα, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Το επεσέβαλα στον εγγονό μου. Θα δούμε τότε ποια γραμμή θα έχουμε. Είμαστε υπέρ της σύνθετης ονομασίας, ναι ή όχι, που σημαίνει και το Μακεδονία μέσα. Όχι μόνο Μακεδονία, και το Μακεδονία μέσα. Ναι. Το λέει αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Το έλεγε η κυβέρνηση Καραμαλή, η κυβέρνηση Σιμίτη, η κυβέρνηση Παπανδρέου, του κ. Παπανδρέου. Ναι. Το λέει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Ωραία, όχι τώρα αργότερα. Τι θα πούμε αργότερα. Ακροϊδεύουμε. Δεύτερο θέμα. Εγώ καταλαβαίνω και δεν θέλω να γίνω πρόξενο προβλημάτων τώρα και στην Νέα Δημοκρατία, αλίμονο. Ότι έχει τα εσωτερικά της προβλήματα. Αλλά ξέρετε, η ηγετική δύναμη ενός ανθρώπου και ενός επιτελείου σε ένα κόμμα δεν είναι να υποκύπτει σε αυτά τα προβλήματα. Είναι να τα ακούει και να τα λύνει με δημοκρατικό τρόπο. Εποφελία και της παράταξης και κυρίως εποφελία του λαού και του έθνους. Δεν υπάρχει μεγάλη παράταξη, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε Κεντρό, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε ΚΚΕ, είτε Νέα Δημοκρατία, που να λένε ότι εγώ συζητάω με βάση τα εσωτερικά μου προβλήματα για ένα εθνικό θέμα και δεν με νοιάζει αυτό. Ωραία. Πώς λύνουμε λοιπόν τώρα το πρόβλημα που υπάρχει στην κυβέρνηση. Τώρα. Μισό λεπτό. Πώς λύνουμε το πρόβλημα που υπάρχει στην κυβέρνηση και είναι πραγματικό. Ποιο? Της διαφωνίας. Γιατί? Λέω γιατί. Διότι η κυβέρνηση μπορεί να έχει μια γραμμή, αυτή που περιγράψετε νωρίτερα, αλλά όταν έρθει η ώρα της εφαρμογής της γραμμής, μπορεί ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος σήμερα δηλώνει χωρίς συζήτηση. Ότι βρίσκεται σε άλλη γραμμή και όχι το όνομα Μακεδονία κτλ. Μπορεί να πάει στο ΝΑΤΟ και να ψηφίσει υπέρ του να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ με τη νέα συμφωνία. Κύριε Λιτζή, θα δείτε ότι θα υπάρξει δυνατότητα ορίμανσης όλου του πολιτικού συστήματος. Και πιστεύω ότι την ώρα που θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή, που θα είναι μια συμφωνία αμοιβαία αποδεκτή από τις δύο πλευρές και με ισχυρή διεθνή εγγύηση, αυτό το τονίζω, με ισχυρή διεθνή εγγύηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, όλοι θα πάρουν τη θέση που πρέπει, η θέση εθνικής ευθύνης. Αλλά τώρα να πω κάτι. Είναι λίγο, πώς να το πω τώρα. Δηλαδή δεν γίνεται στην οικονομική πολιτική και στα οικονομικά και στα δημοσιονομικά και στα εσωτερικά ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση να είναι με τα κοινωνικά στρώματα του όχι και στα εθνικά με τους μεμευρώπηδες. Ένα λεπτό. Καλά ποιος τώρα. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ το λέω. Ποιος σας είπε ότι ο κόσμος ο οποίος ψήφισε ναι είναι τώρα με το όχι? Αυτό λέτε? Ο κόσμος που ψήφισε ναι, είναι με το όχι. Είναι ο μόνος κόσμος ο οποίος δυνητικά θα μπορούσε να στηρίξει στα εθνικά. Ο κύριος Φράγκος Φραγκούλης, ο κεντρικός ομιλητής, ο απόσταλος αυτός που λέει, εσύ το στρατός που λέγεται, στη Θεσσαλονίκη, έχει βγάλει δήλωση το καλοκαίρι του 2015 υπέρ του να ψηφίσουμε ναι για τα πεδίο στην Ευρώπη. Είναι πιο σύνθετα τα θέματα. Είναι πιο σύνθετα τα θέματα. Προφανώς είναι πιο σύνθετα. Δεν τα βάλετε τόσο εύκολα. Σας λέω ένα πρόσωπο. Άλλα πρόσωπα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όπως η κυρία Μπακογιάννη. Είναι, πιστεύετε, με το να υπάρξει κρίση? Με το ναι ήταν, κυρία Μπακογιάννη. Ασφαλώς ήταν με το ναι. Τώρα λοιπόν. Αυτό σου λέω ότι τώρα εσύ θες τους νέδες του δημοψηφίσματος για να λύσεις το εθνικό και μετά μόλις το λύσεις να είσαι πάλι με τους όχιδες για να λες ότι οι άλλοι καταστρέψαν τη χώρα. Ένα λεπτό. Έτσι είναι, Νικό μου. Ένα λεπτό. Είναι μπερδεμένο. Ο κόσμος που είπε κάτι για το ναι τότε και το όχι στο δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 2015 δεν είναι όλο αυτό σήμερα που λέει το ένα ή το άλλο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Και πιστεύω ότι η καρδιά του ναι, του όχι, συγγνώμη, του 15, που ήταν μια λαϊκή καρδιά, με μεγάλα προβλήματα και με φόβους για το μέλλον της ζωής του και της χώρας. Σήμερα, εφόσον γίνει σωστή πληροφόρηση, θα τοποθετηθεί υπέρ της λύσης στο Μακεδονικό. Και θα το δείτε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Θυμάμαι το 93 στα μεγάλα συνελτία στη Θεσσαλονίκη, που υπήρχε μια μεγάλη υπέρ του Μακεδονία. Ναι, εντάξει, τότε δεν υπήρχε. Το 96 άλλαξαν. Το 96, γι' αυτό άλλαξε το πολιτικό σύστημα και είπε πάμε για σύνθετη ονομασία. Υπήρξε αλλαγή και στον κόσμο μέσα.
Και σήμερα βλέπω διαπρεπείς μακεδονομάχους εκείνης της εποχής, όπως είναι ο κύριος Μέρτζος, όπως είναι ο Στέλιος των Έστωνας. Σήμερα λένε, παιδιά, όπα, εδώ υπάρχει άλλο θέμα, άλλη εποχή, θέλει να πάρουμε μια τοποθέτηση που να μην χάσουμε άλλα 25 χρόνια. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αυτό το όντως σημαντικό μεγάλο θέμα δουλεύει και για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και έχει ανοίξει, ας πούμε, μια ευρύτερη συζήτηση και για τις θέσεις που έχουν πάρει κορυφαία στελέχη όπως ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Καραμανλής κτλ. Κτλ. Στο παρελθόν σε σχέση με τη σημερινή τοποθέτηση. Η αλήθεια είναι, κύριε Λίτζη, ότι το μακεδονικό μας το κληροδότησε το παλαιό πολιτικό σύστημα. Ναι. Δυστυχώς είναι άλλο ένα θέμα μαζί με την κρίση που πήραμε από τον παλαιοκομματισμό και τα ζητήματα τα εθνικά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πατριωτική ευθύνη αλλά και με αντίληψη για το μέλλον της χώρας. Εντάξει, αλλά εκείνο το πολιτικό σύστημα είχε απέναντι τον Αγγλιγκόροφ και έναν Γκρουεύσκι. Δεν είχε ένα Ζάεφ. Ο Γκλιγκόροφ δεν ήταν από τις περιπτώσεις τις κακές. Mm. Να θυμίσω ότι είχε τότε και ο Μητσοτάκης στην πρώτη φάση. Ναι. Δεύτερον, συμφωνώ μαζί σας ότι τώρα έχουμε μια μη εθνικιστική κυβέρνηση στα Σκόπια. Okay. Και με αυτή την έννοια θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι που είχαν παίξει ένα θετικό ρόλο και σε ζητήματα που αφορούν το μέλλον της χώρας, δεν την καταστρέψανε μόνο, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, να τοποθετηθούν σήμερα. Εγώ περιμένω να ακούσω τον κύριο Σιμίτη τι λέει για τη λύση σήμερα. Τον κύριο Παπανδρέου τι λέει για τη λύση σήμερα. Τον κύριο Καραμανλή τι λέει για τη λύση. Α, τώρα του θέλουμε του παλιού να μιλάνε. Α, γιατί παλιά όταν μιλάγανε οι παλιοί λέγανε βγήκαν τα φαντάσματα. Προσέξτε, μια αντίληψη εθνικής ενότητας για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος και όχι διχασμού του κόσμου πρέπει να λαμβάνει και αυτό υπόψη του. Τώρα να ρωτήσω κάτι πιο σαφές και πιο... Συγγνώμη να ολοκληρώσω. Το καλοκαίρι του 2015 καλό κάνα που μίλησαν όλοι αυτοί οι παλαιοί υπέρ του ναι. Καλό σας και ψήφισε όχι ο κόσμος. Εντάξει, ανάποδα. Τώρα τους καλούμε να πούνε ναι. Σωστή θέση θα παίξουν θετικό ρόλο. Ναι, θετικό. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι σε περίπτωση που φτάσει σε λύση, διότι είναι και απλό και από εκεί και τα λοιπά, υπάρχει πιθανότητα ο Καμένος να φύγει από την κυβέρνηση. Τώρα δεν προτρέχουμε. Αυτή η κυβέρνηση. Μα είναι ρεπορτάζ αυτό, Νίκο. Ένα έτο. Αυτή η κυβέρνηση που είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με πρωθυπουργό τον Τσίπρα θα ολοκληρώσει το έργο της που σημαίνει και τη θητεία της. Αυτό είναι σαφές. Μην σκέφτονται διάφοροι ότι δια της αντιμετώπισης ενός εθνικού ζητήματος θα προκαλέσουν πολιτική αποσταθεροποίηση στη χώρα. Αυτό παίχθηκε με το Σαμαρά και το Μητσοτάκη το 1992. Δεν θα ξαναπαιχτεί. Η επανάληψη τέτοιων σεναρίων πολιτικής αποσταθεροποίησης με μοχλό ένα εθνικό θέμα, μόνο φάρσα είναι, τίποτε άλλο. Εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι στο χέρι σας. Είναι στο χέρι μας, βεβαίως είναι στο χέρι μας. Η πληροφορία είναι από ΑΝΕΛ πάντως. Είναι από τους ΑΝΕΛ, Νίκο. Είναι στο χέρι μας να διαμορφώνουμε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας. Και όποιος παίρνει την ευθύνη να παίζει όπως ο Σαμαράς, θα εξαφανιστεί. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, κατανοητό αυτό που λέτε. Από την άλλη πλευρά, εγώ βλέπω ας πούμε βουλευτές των ΑΝΕΛ κυρίως. Βουλευτές λέω. Οι οποίοι έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τους τόνους. Ο κύριος Κατσίκης, ο κύριος Δημήτρης Καμένος κτλ. Κοντεύει να σας πει αναρχικούς και ότι εγώ δεν μπορώ να συνεργάζομαι με αυτούς. Εντάξει, ο κύριος Καμένος δεν τα λέει τώρα αυτά. Ενώ ο κύριος Δημήτρης Καμένος τα λέει και παλιότερα. Όπως θυμάστε, είχε πει για τους Εβραίους και όλα αυτά. Δεν δίνω σημασία εγώ. Αν υπάρχει μια. Όχι με την ψήφο μου, κύριε Λεωφόρο. Το ξέρω ότι δεν ψήφισατε εσείς, κύριε Φίλη. Έχει μια προδιάθεση ακροδεξιάς ο κύριος Δημήτρης Καμένος. Δεν ξέρω με ποιους συνομιλεί, δεν θέλω να επιμείνω. Εγώ αντιμετωπίζω ένα συνόλο του ΣΑΝΕΛ με τον πρόεδρο τον κύριο Καμένο. Πιστεύω ότι παρά τις διαφωνίες μας και τις αποκλίσεις μας, έχουν μια υπεύθυνη στάση στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας. Σε αυτό καθ' αυτό το θέμα, εννοώ το μακεδονικό, η κυβέρνηση είναι υπέρ της λύσης πακέτο ή θα μπορούσε να δεχτεί στο όνομα της, του να προχωρήσει η διαδικασία επιμέρους στοιχεία συμφωνίας μέχρι να ενταχθεί πολιτιακές διαβεβαιώσεις αλλά ας όχι πούμε. Συνταγματικές αλλαγές κοιτάξτε, είναι προφανές ότι όποια συμφωνία υπάρξει διεθνή συμφωνία θα είναι αναλυτική και θα αναλάβουν την υποχρέωση στη γειτονική χώρα η κυβέρνηση και η Βουλή να προχωρήσει το χρόνο που θα είναι δυνατόν γιατί ξέρετε η συνταγματική αναθεώρηση και στην Ελλάδα θέλει 5 χρόνια για να γίνει δεν είναι μια μέρα στην άλλη. Αλλά θα αναλάβουν διεθνή υποχρέωση με τη βούλα μεγάλων ισχυρών διεθνών οργανισμών και θα προχωρήσουν στις αλλαγές που θα συνοηθούμε. Υπάρχει και η άποψη του κ. Βενιζέλου ότι δεν χρειάζονται συνταγματικές αλλαγές και ότι κατησχύει
μια διεθνή συμφωνία. Συμφωνία, ναι. Οπότε θα είναι νομικό πιο καλά, πολύ εκεί θέμα, τώρα παρά πολιτικό. Υπάρχει ένα θέμα, διότι άμα γίνει μια προσφυγή σε ένα δικαστήριο των Σκοπίων και το Σκοπιανό δικαστήριο πει ότι δεν κατησχύει, άντε να βγάλουμε άκρη τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ναι, εντάξει, αλλά υπάρχει ναι, διεθνή μετά, δέσμευση. Γιατί μετά θα είσαι όμως σε διεθνή υπάρχει οργανισμό. Υπάρχει διεθνή δέσμευση. Δεν είναι. Ναι, ναι. Να κοροϊδεύουμε, δεν είναι. Τώρα ένα μικρό κράτος, μάλιστα, χωρίς σοβαρή δύναμη να κοροϊδεύει, αυτά δεν γίνονται. Το θέμα αυτό. Δίνει, δουλεύει και ως μια θριαλίδα, να το πω έτσι, αναδιάταξη των πολιτικών σχετισμών και των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Το θριαλίδα έχει στοιχείο έκρηξης μέσα. Ναι. Δεν θα έλεγα ότι είναι θριαλίδα. Θα έλεγα όμως ότι είναι ένας νέος παράγων που διαμορφώνει τη δυνατότητα οριζόντιων πολιτικών συνεννοήσεων. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Αλλά δεν θέλω να προτρέχουμε. Όλα αυτά τα πράγματα θέλουν το χρόνο τους και το βασικό είναι ότι αυτή η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει το έργο της. Ναι. Εγώ πάντως τώρα περνώντας προς την Ηλιούπολη που θα πηγαίνω από το φούρνο που ψωνίζω τα κουλούρια μου, θα κοιτάξω πως γκρεμίστηκε αφού άκουσα το φίλο να λέει ότι έχει δίκιο ο Βενιζέλος. Λέω κάτι έχει πέσει. Προσέξτε, όχι. Ο κύριος Βενιζέλος έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δεν είναι ότι έχει πέσει κανένας φούρνος. Βλέπω ότι είναι μια σωστή τοποθέτηση. Όπως και της κυρίας Μπακογιάννη στο άρθρο της, η κατακλείδα σε σχέση με τις διεθνείς εγγυήσεις για τη συμφωνία. Είναι μια σωστή τοποθέτηση. Εγώ πιστεύω ότι αν μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης ως Μητσοτάκης και όχι ως Σαμαράς, γιατί σήμερα μιλάει ο Σαμαράς, θα είχαμε δυνατότητα πολιτικών συνενέσεων. Ναι, άκουσα, τον κύριο, άκουσα και τον κύριο, τον κύριο Θεοδωράκη, ναι. Άκουσα και τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Καμίνη και τον κύριο Θεοχαρόπουλο και εν συνόλο και την κυρία Γεννηματά με το κίνημα αλλαγής, το κουκουέ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην προχωρήσουμε το βήμα αυτό. Είναι υπέρ της χώρας μας. Σε μια στιγμή που θέλουμε να βγούμε από τα μνημόνια, από την λιτότητα, από όλα αυτά που είναι μια πορεία εξόδου. Πολλοί το συνδέουν όμως. Πολλοί το συνδέουν σε μια συνολικότερη. Όχι. Η μια πλευρά το συνδέει ως μια συνολικότερη πορεία εξόδου, ναι, και διαμόρφωση άλλου περιβάντους. Ναι. Άλλοι το συνδέουν ως μια συνολικότερη αντικυβερνητική πολιτική. Είναι φτηνό αυτό. Είναι πολύ φτηνό αυτό και δεν περνάει στον κόσμο. Αν επιχειρηματολογήσουμε ότι δεν πρόκειται για μια μόνο λύση εξωτερικής πολιτικής, αλλά ότι έχει θετικές επενέργειες στο να βγει η χώρα μας από την κρίση με ένα ισχυρό διεθνή ρόλο, ακόμα και για τη διαπραγμάτευση το καλοκαίρι, έχει μεγάλη πολιτική προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας το να αποδειχθεί ότι μπορούμε να λύσουμε μια εκκρεμότητα 25 ετών. Μεγάλη πολιτική προστιθέμενη αξία. Διαμορφώνει και άλλο περιβάλλον. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Φίλη. Καλημέρα. Σας να είστε καλά. Γεια χαρά.